Αν τους βιτίνας δεύτερη μέρα, ο αγώνας είναι τροποθήτα, τα οποία θα τα φτάνουν στο σημείο προσδοκού. Το τέλος της διαδρομής. Βασίλης Ισουφάιμ, 2:44:25 και 27. Παρακαλώ οι αθλητές να παίρνουν τα αναμνηστικά τους μετάλλια, να παίρνουν και τις σακουλίτσες με την μπανάνα τους και με τα... Κωνσταντακόπουλο Κυριάκος, 2:44:54. Και θα φάνω στη συνέχεια. Η Βιτίνα στο παλιό γυμνάσιο. Χωρίς ο κόσμος και είναι δύσκολη διαχείριση. Κωνσόπουλος Βασίλης, 2:52:17. Λέρης Δημήτρης, 2:52:56. Μπράβο σας!
Σταυρίδης Λεωνίδας, Παπαθανάσης Γιάννης. 2:07:45, ακριβώς τον ίδιο χρόνο όμως και 649 δέκατα. Ένας από τους αθλητές που έλαβε μέρος στη διαδρομή. Σήμερα ο αγώνας ήταν πάρα πολύ ωραίος. Ανεβήκαμε όλο το Μέναλο, φτάσαμε στην κορυφή, στα 1600 υψόμετρο. Απολαύσαμε τη φύση, είδαμε τις ωραίες διαδρομές που κρύβει το Μέναλο μέσα. Περάσαμε πολύ ωραία, είχε κάποια τεχνικά κομμάτια που μας δυσκόλεψαν λίγο. Είχε αρκετές συμμετοχές, είχε ανταγωνισμό. Ευχαριστούμε πολύ όποιος το διοργάνωσε τον αγώνα και κάνανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Επειδή έβρεχε τις τελευταίες μέρες πολύ, είχε λάσπες σε αρκετούς δρόμους. Ναι, αλλά στην κατηγορία που τρέχουμε εμείς με το mountain bike, μας άρεσε κιόλας, γιατί είναι ωραίο να μπαίνεις μέσα στις λάσπες και να είναι πιο δύσκολη διαδρομή λόγω της λάσπης και των βρεγμένων δρόμων. Οπότε αυτό μας δυσκόλεψε, αλλά μας άρεσε πιο πολύ. Σε ποια κατηγορία πήγατε? Στην κατηγορία που έταξε τη μεγάλη διαδρομή με 37 χιλιόμετρα, στην ηλικία 18 με 29 ετών. Ο χρόνος? Μία ώρα και 53-54 λεπτά. Κάποια θέση? Δεύτερος βγήκα. Η κυρία Δημάκο από τον Όμιλο Κυριών. Λοιπόν, κυρία Διαμαντοπούλου, να σας ενημερώσουμε. Ήσασταν χθες στον αγώνα στην εκκίνηση, σε μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Οι Σαμαρίτες μας είναι εδώ. Α, είναι. Ιωάννα και εσύ. Θα μεταφέρουμε στους υπόλοιπους που μέσα σε εισαγωγικά φοβήθηκαν και χάσανε ένα πολύ ωραίο αγώνα. Νομίζω να σας ευχαριστήσαμε από το μονοπάτι του καινούριο που βάλαμε. Δεν ξέρω, να ακούσω μια φωνή αν σας άρεσε αυτό εδώ το ταμάρι. Ωραία, πολύ χαίρομαι. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Διαμαντοπούλου, είναι η πρόεδρος της κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου που υποστηρίζει του είδους διοργανώσεις. Και στη συνέχεια να πάρει το λόγο και ο κύριος Πουμπυρής, ο κύριος Πουεμένος, αν θέλει να πει πιο κουβέντες. Κύριε Διαμαντοπούλου, λόγος σας. Να ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε εδώ από το Δήμο Γορτινίας για την παρουσία σας εδώ. Για μας είναι μεγάλη τιμή που ήρθατε αθλητές από όλη την Ελλάδα να τρέξετε και να περιηγηθείτε με τα ποδήλατά σας στο Μέναλο και στη Μητίνα. Εμείς είμαστε εδώ πάντα να υποστηρίζουμε τέτοιου είδους διοργανώσεις, γιατί η Γορτινία πιστεύω ότι είναι ο ιδανικότερος τόπος για αυτές τις εναλλακτικές δραστηριότητες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε όλοι καλά. Είμαι από τους Πυρπυρίς για να πληθυνθείτε. Μόνο τώρα να σας πω, ευχαριστούμε πάρα πολύ εκπαίδευση του Δήμου. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, είδα και χθες και μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα. Δυστυχώς εγώ δεν μπορούσα να παραμεθώ εχθές. Σας δίνω συγχαρητήρια και εύχομαι να είστε καλά και την χρόνο να είμαστε πάλι εδώ. Ενώθουν και τα πόρα να παρεμβληθεί και δύο κουβέντες από τον πρόεδρο των επαγγελματιών κάνουν και την παρουσιάστια τώρα. Από τον πρόεδρο των επαγγελματιών Μητίνα, στον κύριο Γιώργο Κουρεμένο. Εγώ σας καλωσορίζω στην Μητίνα και σε καλούς εγώ. Και πάντα να μαζευόμαστε και να κάνουμε αγώνες στην Μητίνα. Θέλεις να πάρει το λόγο από την προσωπή του Αμπούτου σου Αρισαία και αν θέλει και κάποιος εκπρόσωπος από άλλο σύλλογο να πάρει το λόγο, να πει δύο τις κουβέντες. Εγώ μόνο μια παρατήρηση θα ήθελα να κάνω σε εσάς. Ξέρω ότι βρίσκεστε μέσα στην ένταση, ξέρω ότι βρίσκεστε μέσα σε έναν αγώνα. Σας
πρέπει. Πάρτε το χαρτάκι πάλι της. Ας είναι λερωμένο, θα πει στο κλειδίο το παντελόνι και η μπλούζα και θα ξεκλειθεί. Έχω αρκετή πείρα σε αυτό, ότι είναι ένας από τους καλύτερους αγώνες βουνού που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Ότι είναι όλοι ευχαριστημένοι, ξέρω ότι υπάρχει λίγη κρίνια σε αυτούς τους αγώνες, αλλά αυτοί είναι οι αγώνες βουνού. Τα υπόλοιπα είναι οδοτόκρεμες, τα γύρω-γύρω. Σότερες γυναίκες! Εντάξει, επειδή βρισκόμαστε σε μια περιοχή εμείς στη Μάντρα που υπάρχουν αρκετά βουνά, προτιμώ περισσότερο λίγο το mountain, γιατί μέσα στην πόλη μας τώρα τα βουνά και αυτό. Να σου πω κάτι που περνάς. Ο Ηρακλής είναι ένας πολύ καλός αθλητής. Και πιστεύω κάποια στιγμή. Χριστοδούλου Δημήτριο στην τρίτη θέση. Σάβος Ιωάννης, στην τέταρτη θέση. Δαβίδ Χριστοδούλου στην τέταρτη θέση. Δύο μετακίνητα καθόλου χαμηλό από τα δοπέτα. Απονδυβές. Τελειώνει κάπου εδώ και ο άθλος με ένα άλλο 2016.